Αυτή την ώρα στη Βουλή πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση του κόμματο και την αποχώρηση 11 βουλευτών. Το παρόν στη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα δίνει και ο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ όταν εισήλθε στην αίθουσα τη Γερουσία. Η εργασία τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται μετά και τι νέε παρετήσει μελών τη Ομπρέλα και την επεισοδιακή συνεδρίαση τη Πολιτική Γραμματεία, άνοιξαν με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματο Στέφανου Κασελάκη ο οποίο ζήτησε να τηρηθεί ενό λεπτού σιγή στη μνήμη του Βασίλη Βασιλικού. Όπως είναι γνωστό, μετά τη διάσπαση του κόμματο και την αποχώρηση των 11 βουλευτών, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 36 μέλη είναι μια βαριά μέρα σήμερα, γιατί αν για όλη την Ελλάδα ο Βασίλης Βασιλικός ήταν ο συγγραφέας που συνομίλησε με την ιστορία και τη δημοκρατία, για εμάς ήταν κάτι ακόμα. Ο σύντροφο μας, ο άνθρωπος που κόσμησε την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία το 2019. Ο βουλευτής που κόσμησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο την περίοδο 2019-2023 με το ήθος και την προσωπικότητά του. Μια προσωπικότητα που έχουν λίγοι, αυτοί που μπορούν να γίνουν καταγραφή του αιώνα τους. Να μετατρέψουν το ιστορικό δράμα τη χώρα του σε παγκόσμιο γεγονό, είπε για τον Βασίλη Βασιλικό ο Στέφανο Κασελάκη. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τι αναφορέ του στα ισοκομματικά, με ευθείε βολέ στους 11 βουλευτέ που αποχώρησαν δεν σεβάστηκαν την εντολή που έλαβαν από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος μας θα τους τιμωρήσει ανεφέρε. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 8 χρόνια από τους 149 βουλευτές το 2015 έφτασε στους 47 το 2023. Χάσαμε το μεγαλύτερο μέρο τη κοινοβουλευτική μα δύναμη και αυτή την πορεία εμεί καλούμαστε πλέον να την ανατρέψουμε. Ο Στεφανό Κασελάκη, αναφερόμενο στο επεισόδιο με τον Ρίση Σούνακ για τα γλυπτά, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κάνει ιδιωτική διαπραγμάτευση ματεψε για τα μάρμαρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί κανείς να δανεισε κάτι στον ιδιοκτήτη του. Ο Αλέξης Τσίπρας κάθεσε στα πίσω έδρανα δίπλα στον ευρωβουλευτή Κωσταρβανίτη.